Amen. Kyrie en kraxa prose. Παναγία Δέσποινα, Θεοτόκε, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, οι δάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίες, όσοι και μάρτυρες, οι καρός αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν προς το λεηθήνε της ψυχάς ημών. Καθίστε. Πιστέ λαέ του Θεού, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν αμήν. Αυτές οι πέντε λέξεις
είναι, παρακαλώ, τα τελευταία λόγια που είπε ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους, πατέρας και οικουμενικούς δασκάλους, ο Ιερός Χρυσόστομος, του οποίου την Ιερά Μνήμη εορτάσαμε την παρελθούσα Κυριακή. Έτσι τελείωσε τη ζωή του. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Με αυτό το ρητό, με αυτά τα λόγια του Ιερού Πατρός, αρχίζω και εγώ σήμερα εδώ, στο βήμα, την νέα ομιλία μου. Εγώ, γέρον επίσκοπος, που κάμπτομαι κάτω από το βάρος μεγάλης ηλικίας. Άλλοι, στην ηλικία μου, έχουν σιωπήσει. Οι άλλοι έχουν αρρωστήσει και είναι πλέον ανίκανοι να ομιλήσουν. Φέρω ως παράδειγμα τον φίλο μου, τον αγαπητό μου εν Χριστώ αδερφόν, που από τα νεανικά μου χρόνια τον εγνώρισα, εύβολο τον ιεροκήρυκα, καταράχτης ήτανε, ο ευρωτότερος ιεροκήρυξης ήτανε, που είχε πολύ χιούμορ και ικανότητα μεγάλη, τον πατέρα Χριστόφορο Καλύβα. Είναι ασθενής, έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο και αυτός ο καταράχτης του λόγου σήμερα 4-5 λέξεις λέγει και αυτές με τα δυσκολίες. Συνεπώς, στονίζω το γέρον και πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί με ηλέησε ο Θεός και πιστεύω να με ηλέησε ο Θεός χάρη στις προσευχές σας. Και ύστερα από δυνηρά εγχείρηση βλέπω ένα περίεργο φαινόμενο στον εαυτό μου. Βλέπω ότι σωματικός και ψυχικός μία ανανέωση των δυνάμεών μου. Και δύναμαι και εγώ να πω το ψαλμικό «Αναγεννηστήσετε όσα ετού είναι ότι σου». Πόσο περνάει ο χρόνος. Θυμούμε σεβασμίους γέροντας. Πάνε τώρα, καθίστε πάτερ μου. Πάνε τώρα περίπου 60 χρόνια που ήμουν εδώ στην Αθήνα 18 χρονών φοιτητής και έμεινα στο ευλογημένο οικοτροφείο της αδερφότητας της ζωής. Και τότε τις Κυριακές ένα γεροντάκι ευλογημένο, γέρον ευλογημένος, επήγαινε στην παλιά εκκλησία της Κολοκυθούς, της Κοιμήσεως Κολοκυθού, στην Κολοκυθού, και ακήρυτε απλά λόγια, πολύ απλά λόγια, σαν τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Και εγώ τον προτιμούσα να τον ακούω περισσότερο, μόνο ότι την εποχή εκείνη έλαμπον ως αστέρες, φωτεινοί αστέρες, διαπρεπείς ιεροκήρυκες εδώ στην Αθήνα, όπως ο πατήρ Σεραφείμ Παπακώστας. Και ο σεβάσμος αυτός γέρον είναι, ποιος είναι, ο πάτερ Ευσέβιος ο Μαθιόπουλος, που συνέγραψε το σπουδαιότατο βιβλίο που το συνιστώ ιδιαιτέρως στην αγάπη σας, και το βιβλίο αυτό το ιστορικό που έχει αξία όπως και ο Όρατος Πόλεμος ονομάζεται «Προορισμός του ανθρώπου». Τώρα θα προσπαθήσω αυτόν τον γέροντα, τον σεβάσμιο γέροντα, τον Άγιον, κατ' εμέ είναι Άγιος, σύγχρονος και εφάμελος του Αγίου Νεκταρίου, αν θέλει ο Θεός, στη Σύνοδο, κατά καθήκον, διότι τον εγνώρισα προσωπικώς και πιστεύω ότι ήταν Άγιος, πράγος, ταπεινός, κατανυκτικός, όσιος, μεγάλης αξίας, ανήρ, σκέπτομαι να τον προτείνω να τον ακηρύξει η Εκκλησία μας Άγιον. Επίσης θυμούμε έναν άλλον, είχε σπουδαίος άνδρας, λιγοστεύομαι, λειψανδρία θα πέσει στην Εκκλησία, μεγάλη λειψανδρία, και προφητεύω αν επιτρέπετε, όχι διότι είμαι προφήτης, ούτε Υιός προφήτου, αλλά πάνω στα κύματα θα έρθει ώρα, θα έρθει λοιμός, το ακούσε λόγον Θεού, λόγον Θεού, θα έρθει πείνα, πνευματική πείνα, κοντά στην ηλική πείνα,
Τότε στην εποχή εκείνη υπήρχε και ένας άλλος σπουδαίος λαϊκός αυτός, συγγραφέας σπουδαίος, ο οποίος στην κατοχή 86-87 ετών άνθρωπος ξεκινούσε από τα άκρα της πόλεως και βάζε χιλιόμετρα και ερχόταν στον Άγιο Γεώργιο Καρίτσι και ομιλούσε το Λόγο του Θεού και στο κήρυγμα επάνω απέθανε. 60 χρόνια υπηρέτησε και έγραψε σπουδαίο βιβλίο «Τους βίους των Αγίων» με σύγχρονη γλώσσα. Ποιος είναι το όνομά του, τον ξέρετε, ο Μιχαήλ Γαλανός. Αυτός ήταν ο σπουδαίος εκείνος Ανίρ. Αυτοί ήταν οι άνδρες οι σπουδαίοι. Έτσι λοιπόν και εγώ ηλεκτριζόμενος από το παράδειγμα αυτών των γερόντων, οι οποίοι μέχρι τελευταίας αναπνοής εκήρυξαν τον Λόγο του Θεού, και εγώ προσπαθώ, καταβάλω προσπάθεια, ο Θεός γνωρίζει, να μην σταματήσω το κήρυγμα, αλλά μέχρι τελευταίας μου αναπνοής να κηρύττω τον Λόγο του Θεού, απερίθμητον τον Λόγο του Θεού. Και ήθε ο Κύριος να με αξιώσει, να με λεήσει, να μην με βρει ο θάνατος σε μια κατάσταση ραθυμίας και αμελίας και γεροντισμού, που τότε θα πρέπει να λεχθεί και σε μένα άφρον άφρον ταύτη νυχτή. Ζητούσε από σου οι άγγελοι, τάδε ετοίμασε στην έστε, αλλά θέλω να με βρει, ο θάνατος σε ώρα μάχης, πνευματικής μάχης, να με βρει ο θάνατος, στην ώρα του κηρύγματος να με βρει. Θα είναι η ωραιότερα να πέσω επάνω εις τον άγγονα να πέσω. Αυτό θα συνεχίσω το κήρυγμα μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Τώρα ταύτα ως εμπροημείο σχετικός με το γύρας το οποίο με κατέχει και πρέπει να είστε επίοικης ακροατέ. Να μην ζητείτε πλέον από εμάς παλμούς και εξάρσεις και τόνους υψηλούς όπως προς 30-40 ετών ευρισκόμενο εδώ. Συγχωρήσατε με τα λάθη, συγχωρήσατε με την αδυναμία μου, συγχωρήσατε με τα πάντα και παρακαλώ έχετε την προσοχή σας στο κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Τώρα το θέμα μας, μπαίνω στο θέμα. Το θέμα μας, τα θέματα είναι σε δύο κατηγορίες. Είναι θέμα, το κήρυγμα, είναι άλλοτε μεν είναι ελεγκτικών, άλλοτε δε είναι παρηγορητικών, επικοδομητικών. Το ένα, το ελεγκτικό, είναι εντολή του Θεού. Έλεγξον, επιτίμησον, έργων ποιήσων Ευαγγελιστού. Το δεύτερο είναι πάλι επικοδομή, κήρυγμα παρηγορητικών. Παρηγορείτε, τον λαόν μου, λέγει η φωνή του προφήτου, η φωνή του Θεού. Ελεγκτικό και προφητικό, ελεγκτικό και επικοδομητικό. Εάν ο Χάρης σας ερωτήσω, ποιο κήρυγμα προτιμάτε απόψε να κάνω, το ελεγκτικό ή το επικοδομητικό? Τώρα, άλλοτε θα σας πω, θα εξηγήσω γιατί η πλειοψηφία σας είναι να αποζητείτε το ελεγκτικό, αλλά ακούω και φορές και το επικοδομητικό. Συνεπώς θα κάναμε συγγερασμό. Θα το κάναμε μεικτόν και επικοδομητικών και οικοδομητικών, εις τρόπον ώστε να ικανοποιήσουμε αμφωτέρα στα στέρυγας την συμπολίτευση και την αντιπολίτευση. Είμεθα, αγαπητή Εκκλησία, μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, που, όπως λέει ο Κρυστάλλης, χύνει μέσα στην καρδιά μας χίλιες χρυσές ελπίδες. Είναι Εκκλησία είμεθα, αλλά Εκκλησία είναι τριαμβεύουσα Εκκλησία, εις τους ουρανούς επάνω, και η άλλη Εκκλησία είναι εδώ στη γη και ονομάζεται με το χαρακτηριστικό όνομα στρατευωμένη Εκκλησία. Και λέω ονομάζεται στρατευωμένη Εκκλησία, που σημαίνει ότι πρέπει να διεξάγει πόλεμον, επανάσταση, αγώνα, τρομερόν αγώνα, τον ιστορικότερο αγώνα εναντίον τριών μεγάλων εχθρών, θηρίων, τα οποία όπως όποιος καταβάλει θα είναι Άγιος. Τα τρία θηρία, τα οποία λέοντες, πεινασμένοι ζητούν να μας καταπίουν, είναι πρώτον, είναι ο εαυτός μας. Ό,τι θηρίο είναι ο εαυτός μας. Τι θηρίο είναι ο εαυτός μας. Δεύτερο θηρίο
που ζητεί να μας συλλάβει σε αγώνας του, είναι ο κόσμος, ο τρομερός κόσμος του 20ου αιώνος, του αντιχρίστου αιώνος, με τα θεργητρά του και με τα, με τα φόβητρά του. Και ο τρίτος εχθρός μας είναι ο αιωσφόρος, ο σατανάς. Τρεις εχθροί. Έχουμε πόλεμο ισχυρών, μεγάλων πόλεμων εναντίον αυτών. Και η Εκκλησία μας πρέπει να στρατεύεται και να διεξάγει με τα παιδιά της αγώνα εναντίον των τριών αυτών εχθρών της ανθρωπίνης υπάρξεως. Μάλιστα, είναι αγώνας σκυρός αυτός. Και ο αγώνας αυτός πρέπει να διεξάγεται, όπως είπα, με όλα τα μέσα τα οποία υποδεικνύει τα νόμιμα και κανονικά το Ευαγγέλιο του Χριστού μας και η παράδοση της Εκκλησίας μας και, και περί των οποίων ομιλήσαμε στο προηγούμενο κήρυγμα. Τώρα συνεχίζεται ο αγών. Ο αγώνας συνεχίζεται και σφοδρότερος θα γίνει ο αγώνας. Όσο περνούν οι μέρες, μέχρι σάματος, μέχρι θυσίας, θα κληθούμε να δώσουμε όχι μικρά και ασήμαντα και αυτή τη ζωή μας μέχρι σάματος πρέπει να πολεμήσουμε υπέρ της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Και εγώ γέρον βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του πυρός μαζί με τον λαό, τον πιστό λαό του Θεού. Και έχω και όπως από το μέτωπο έρχονται νέα, όταν γίνεται πόλεμος, έρχονται νέα ανακοινοθέντα. Και εγώ απόψε έχω να σας πω νέα από τον πόλεμο αυτόν, τον οποίο διεξάγει η χριστιανική παράταξη, η πιστή. Νέα, δυσάρεστα αλλά και ευχάριστα. Συμπλέκεται ο βίος του ανθρώπου. Και όπως το υφάδι συμπλέκεται μαζί με το στιμόνι για να δημιουργηθεί το ύφασμα του εκλεκτών, έτσι και η ζωή μας είναι σύνθεση ευχαρίστων και δυσαρέστων πραγμάτων. Και αμφότερα και τα δύο, τόσο το ένα και το άλλο, και ίσως το δεύτερο, τα δυσάρεστα, συντείνουν στην καλλιέργεια της πνευματικής ζωής. Το είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι της αγαπώς των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Λέγονται πάντα, εννοεί όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα δυσάρεστα ακόμα, ομιλεί περί δυσαρέστων, όλα συντείνουν στον σκοπό αυτών. Περίεργο πράγμα. Είναι τροποντινά η αλχημία του Θεού, είναι η επιστήμη του Θεού, όχι η κοσμική επιστήμη. Εάν η κοσμική επιστήμη κατορθώνει, μεγάλα επιτεύγματα της επιστήμης, εάν κατορθώνει να παίρνει τα ράκι, η ρακοσυλλέκτη, τι είναι ένα ράκος βρωμερό, το πετάς. Το παίρνει ο ρακοσυλλέκτης, το παραδίδει στο εργοστάσιο και τι γίνεται, χάρτης πολυτελείας, πολυτελείας παρακαλώ. Πολυτελείας χάρτης επάνω στον οποίο γράφεις τα αγγελτήρια του γάμου σου. Χάρτης πολυτελείας επάνω στον οποίο γράφεις τα χαρτονομίσματα 5.000 δραχμών. Χάρτης πολυτελείας από τα ράκη επάνω στον οποίο γράφεται το πτυχίο της επιστήμης σου. Το ράκος γίνεται περγαμηνή. Η αρχημία του κόσμου. Θέτει άλλο παράδειγμα. Η αρχημία. Τα λέμε αυτά να ικανοποιήσουμε εκείνους που είναι οι φίλοι του επικοδομητικού κηρύγματος. Εγώ τώρα στα γεράματά μου περισσότερο αγαπώ το επικοδομητικό κηρύγμα. Αρέσκομαι περισσότερο. Ο έλεγχος είναι βαρύς και επικίνδυνος είναι, διότι είναι εγχείρησης. Και εγχείρησης ή θα αποτύχει ή θα επιτύχει. Λοιπόν, λέγω άλλο παράδειγμα, ότι υπάρχει ένα φίδι, τρομερό φίδι πέρα στην Ασία, το φοβερότερο φίδι, κόμπρα λέγεται, που έχει φρικτό δηλητήριο και τώρα η επιστήμη καταβάλει προσπάθειες, πειράματα κάνει από το φαρμάκι του φιδίου αυτού να βγάλει φάρμακο εναντίον του καρκίνου. Τι μυστήρια πράγματα. Έχει τα δηλητήρια και τα φάρμακα δηλητήρια είναι. Σε ελαχίστη δόση το δηλητήριο είναι φάρμακο. Η επιστήμη λοιπόν. Όπως λοιπόν από το φάρμακο της κόμπρας, από το λιτήριο της κόμπρας, γίνεται προσπάθεια να βγει σωτήριον μεγάλο φάρμακο εναντίον της απαισίας γνώσου της φαρμακής, έτσι και η επιστήμη του Θεού, η ανωτέρα επιστήμη του Θεού, από την κόμπρα, από το δηλητήριο, από το φαρμάκι που ποτιζόμεθα. Πολύ ποτιζόμεθα. Και εγώ αυτή την τελευταία φορά πολλές κόμπρες με δικάσανε, με δαγκώσανε, πολύ με δεκώσανε, πολύ με δαγκώσανε. Έτσι λοιπόν λέγω
Και αν είστε βέβαιοι, όταν τελειώσει, για ποιον πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, για τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα? Κάνω ψηφοφορία. Λάθος κάνει, για τα δυσάρεστα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο... Λοιπόν, όποιος δεν έκλαψε και δεν εμούσκεψε το προσκεφαλό του με δάκρυα τη νύχτα, δεν γνωρίζει τι θα πει η ανθρώπινη ζωή. Ο Σταυρός είναι ο ευλογημένος Σταυρός. Μάλιστα, τα δυσάρεστα. Και στον άλλο κόσμο που θα πάμε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ευχαριστούμε τον Θεό για κάτι δυσάρεστα πράγματα που μας ποτίσανε, και θα δείτε ότι αυτά τα δυσάρεστα πράγματα ήταν εκείνα που μας φέρανε κοντά στο Θεό. Έτσι λοιπόν, τις αγαπώ στον Θεό πάντα. Ποια είναι τα δυσάρεστα? Δυσάρεστα έχω εκβορά. Υπηρετώ σε άκρα, στην άκρα της Ελλάδος μας. Υπηρετώ σε ένα πολύ ένα μέρος όπου σύεται διαρκώς από την αγρία προπαγάνδα των Σκοπίων, που σκορπάει. Δεν έχω καιρό να σας πω, ίσως να κάνω κήρυγμα ειδικό, που προσπαθεί με όλα τα μέσα να αρπάσει την Φλωρινά μας από την αγκάλια της πατρίδος μας, και να την κάνει άλλη με τη Μήλον Έρηδος. Άλλοι τη διεκδικούν οι Αλμπανοί, άλλοι δεν τη διεκδικούν τα Σκόπια, και όχι μόνο τη Φλωρινά μας, αλλά ολόκληρο τη Μακεδονία μας. Διεμερίσαι τα ημάτια σου, Ελλάς, και από τον ηματισμό σου έβαλον κλήρων. Τρομερές ημέρες θα ζήσουμε, αγαπητοί χριστιανοί. Και επάνω στη Μακεδονία μας εισερχόμεθα εις περίοδον μακεδονικού αγώνος. Και ένας Παύλος Μελάς δεν παρουσιάζεται. Εκεί λοιπόν στη Φλόρινα, όταν μιλέσει ο Θεός κατ' ωμέγα του αυτού έλεος, παρόλη την ατέλεια και αμαρτωλωτά μου, έγινα προ 20 ετών, 21 ετών, έγινα επίσκοπος. Τι έπραξα δεν είναι καιρός να σας πω. Ή μάλλον τα έχω γράψει στα απομνημονεύματα ή στους απολογισμούς. Ένα σημείο μόνο της εκεί δραστηριότητας σειράς Μητροπόλεως θα σας πω. Ευρήκα εκεί ταράκι του Θεού. Ταράκι του Θεού ευρήκα. Ευρήκα τους πιο περιφρονημένους ανθρώπους. Ευρήκα τους τσιγκάνους. Φρικτή ήταν η ζωή των. Ούτε στα τσαντήρια, χειμώνα, καλοκαίρι. Η τροφή τους ήταν πιπεριές ψητές. Σαν έχουν γουρουνόπουλο τους είδα να τρώνε τις πιπεριές. Πτωχοί, ξυπόλοιτοι, ελληνοί, τρισάθλοι, τα τσαντήρια μέσα. Και δεν τους επιτρέπανε, και οι νεκροί των δεν θάβονται μέσα στα νεκροταφεία των Αγίων, των Χριστιανών, και τα θάβανε, θαβόνταν απ' έξω. Και σκυλιά σκαλίζαν τους τάφους των και έπαιρναν τις άρχες των και τις περιέφεραν μέσα στους δρόμους της Φλωρίνης. Φρικτό θέαμα. Τους επλησίασα ως καθήκον που είχα. Τους είδα, τους ρώτησα, λέω εδώ στη Φλόρινα που είστε, σας μίλησε, σας είπε κανείς, ακούστε ποτέ για τον Χριστό, σας ομίλησε κανένα για τον Χριστό, ακούσατε ποτέ το όνομα του Χριστού? Ένας τετραπέρατος γύφτος, ατσίγκανος, τετραπέρατη είναι. Μου λέει, κύριε παπά, κύριε παπά. Λέω, τι θες παιδί μου, λέω. Εγώ άκουσα, λέει, ακούω κάθε μέρα τον Χριστό στη Φλόρινα. Τον ακούς στη Φλόρινα, λέω, περίεργο πράγμα. Κλάψατε, κλάψατε τι μου απείλησε. Τον ακούω όταν τον βλαστημάνε οι χριστιανοί. Τότε μόνο ακούει τη λέξη Χριστός. Έκλαψα, διαπιστώνω ότι γλυκτά τη λέξη, ιερωτά τη λέξη, το θέργητρο των αιώνων, να ακούγεται πλέον ως βλαστημία μέσα εις δικαίω κανείς. Τους φώναξα, τους κάλεσα. Θέλετε, λέει, τους είπα, να γίνετε χριστιανοί? Θέλουμε! Πρώτοι αιώνες, χριστιανικοί αιώνες, όχι νεπιοπτισμός. Είπαν το θέλουμε, τους φανάξαμε, τους κατηχήσαμε 4-5 μήνες, τους διδάξαμε τα άρθρα της πίστεως, τους εμενέψαμε το πιστεύω, τα μυστήρια όλοι τους, είχαν μεγάλη προσοχή. Και μετά πλέον, θέλετε να σας βαπτίσουμε, θέλουμε. Εδώ δυσκολευτήκαμε. Δαίμονες σηκωθήκανε. Η δικτατορία τότε απειγόρευσε να τους βαπτίσουμε. Ήθελε να τους διώξει μακράν των συνόρων, ως επικινδύνους δήθεν ότι ήσαν. Και ενώ ορίσαμε ημέρα βαπτίσεως και ήσαν έτοιμοι 100 λεωφορεία να έρθουν επάνω την Ελλάδα και να εορτάσουν το μεγάλο γεγονός της βαπτίσεως των Ατσιγκάνων, μόλις και με τα βίας επέτρεψαν ένα λεωφορείο να ανεβεί προς τη Φλόρινα
επέτρεψε να έρθουν οι ανάδοχοι που θα τους βαπτίζανε. Και ήρθαν αρκετοί και από την Αθήνα μέσα ανάδοχοι και βάπτισαν τους Αθηνικάνους. Μήπως είναι κανείς εδώ, κανείς από εκείνους που εβάπτισαν τους Αθηνικάνους, είναι κανείς, είναι κανείς. Σήκω επάνω, σήκω επάνω, σήκω επάνω. Νάτι, εδώ μία. Άλλη, 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 άλλη. Πού είναι οι άλλοι? Άλλη, 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 άλλη. Λοιπόν, ναι, εβαπτίσαμε τους Αθηνικάνους σε ένα ποταμάκι που διαρρέει. Είναι μέσα, σχίζει την πόλη, τη διαρρέει σε κουβέλα, τον λένε. Και εκεί αυτός ο Ιορδάνης, όπως είπε ένας, βαπτιστήκαν όλοι. Από τα μικρά παιδιά έως τους γέροντας, τους ασπρομάλιδες. Και ήταν η μέρα ευλογημένη. Και ήταν η μέρα που υπενθύμιζε τον Ιορδάνη ποταμό. Και ένας ξένος δημοσιογράφος είπε ότι σήμερα η Φλόρινα απέκτησε τον Ιορδάνη ποταμό. Έγινε Ιορδάνης ποταμός, βαπτιστήκανε. Βαπτιστήκανε, σπιτάκια δεν είχανε. Με τη βοήθεια του Θεού, με εισφορά των χριστιανών, του εσωτερικού και εξωτερικού, προπαντός του εξωτερικού, βρήκαμε τα χρήματα και τους χτίσαμε εκεί πέρα τα σπιτάκια. Αλλά περίεργο πράγμα. Τα σπιτάκια δεν τους χωρούσανε πλέον. 30 σπιτάκια τους χτίσαμε. Ο Πάτερ Ιερόθεος, ακαμάτως εργαζόμενος και φοιτητέ ακόμα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ήρθανε υπό τον Αζνανίδη, τον Κοσμά, τον Αζνανίδη, τον Ιεραπόστολο της Αφρικής, δουλέψανε ημέρα και νύχτα και χτίσαν τα σπιτάκια εκείνα. Στο συνοικισμό των Αθηνικάνων ή των Νεοφωτίστων στη γλώσσα, τη χριστιανική γλώσσα. Ευαπτιστήκανε τα παιδιά αυτοί. Μέσα τι παρουσίασαν αυτοί, μέσα στα 20 χρόνια. Δεν λέγω ότι είναι ανάγκη, δεν είναι εύκολο να γίνει κανείς άγιοι, αλλά εγκληματικότητων η λατώθη. Από τα 100 κακά που κάνανε, 90, 80, 70, 60, 50. Έχουν ένα μεγάλο καλό κακό, ένα μεγάλο καλό. Έχουν ρεκόρ, σημειώνω ρεκόρ. Μέσα στα 10.000 χωριά που έχει η Ελλάδα μας, κανένα χωριό δεν το φτάνει. Ύψος. Τι σημείωσαν μέσα στα χρόνια αυτά, τα 20 χρόνια, ρεκόρ γεννητικότητος. Για να θαυμάστε το ρεκόρ της γεννητικότητας, σας λέγω ότι η Ελλάς έχει υπογεννητικότητα. Ότι στα Βαλκάνια είναι το κάτω, πολύ χαμηλά. Ότι φτάνει η γεννητικότητα, κατήντησε κάτω από το ένα. Και όταν η γεννητικότητα φτάσει κάτω από το ένα, τα έθνη απεθαίνουν. Πεθαίνουν τα έθνη. Πεθαίνουν τα έθνη. Θα σβήσει η Ελλάς. Εμείς ήδη τη σβήσαμε. Δεν υπάρχουν πλέον. Γεροκομείο απέραντο έγινε. Ενώ λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, χωριά και πολιτείες, ελαττώνεται η φωλή μας μέχρι αποθνής και η ιστορική μας φυλή και θα γίνουμε εμείς οι νεκροθάφτες του ιστορικού αυτού έθνους. Αυτή αντιθέτως η γύφτη, η οποία βαπτιστήκανε, εστίμωσαν ρεκόρ. Έφτασε η γεννητικότητα των 6%. Χειροκροτήσατε! Ετησίως. Ετησίως βέβαια. Ετησίως. 6%. 6%. Εφτάσανε από 100 μέσα στα 20 χρόνια, έγιναν 250. Που ανεξάρτητα το έτσι η Ελλάς, η μεν Φλόρινα από οι 10.000 θα έχει σήμερα 25.000. Και η Ελλάς, η οποία σήμερα 10 εκατομμύρια, θα έχει 25 εκατομμύρια. Εγκατελειμμένοι ήσαν. Τους θυμούνται στην εποχή όταν γίνεται εκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές, σε παρακαλώ μην με παραξηγήσετε. Δεν ανήκω σε κόμμα. Το νομίζω, το πιστεύετε αυτό, δεν είναι έτσι? Ανήκω στην Ελλάδα μου και παραπάνω από την Ελλάδα στο Χριστό. Τίποτε άλλο. Να λοιπόν, στις προηγούμενες εκλογές, να και ήρθε ένας. Λοιπόν, από τη Μητρόπολη, μέγας και πολλής, από τη Μητρόπολη δεν πέρασε να χαιρετήσει τον Επίσκοπο. Διότι λέγει, είμαι άθεος και με δεσποτάδες δεν έχω κουβέντες, λέω εγώ. Μην φοβονάξετε, λοιπόν, λυπούμε. Και αυτό λοιπόν πήγε στους συνοικισμούς για ψήφους. Να πάνε, γιατί έχουν ψήφους αυτοί, έχουν καμιά δεκατοστή ψήφους. Σημαντικός αριθμός μες στη μικρά τη Φλόρινα. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα, τους είδε, τον χειροκροτήσανε. Ήταν ο Γιώργιος, ο Πανδρέου, ο γιος του πρωθυπουργού. Ναι, λοιπόν, καλά, 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 σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Και τους λέει, κοίταξε τα σπιτάκια. Τι σπιτάκια είναι αυτά, αυτά είναι καλύβες. Εγώ θα σας χτίσω παλάτια.
Αυτή είναι η γλώσσα των πολιτικών μας, όλων των πολιτικών. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μη σηκώνεστε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η γλώσσα όλων των πολιτικών. Δεξιών, αριστερών, μαύρων, κεντρών. Λαγούς και πετραχίλια. Αλλά το δέσανε αυτό η Αιγύπτη. Να μην υποσχεθείς καραμέλες στο μικρό παιδί και μην υποσχεθείς τους Αιγύπτους τίποτα. Δεν σε αφήνουν. Δεν σε αφήνουν. Λοιπόν, με τους Αιγύπτους τον είδα σε μένα. Εγώ δεν ανακατεύομαι σε κόμμα, λέει να ψηφίσουμε. Ψηφίστε όπου θέλετε, λέω. Ψηφίστε. Εγώ θα ψηφίσω με αυτόν. Αν ψηφίσετε. Πήρα λοιπόν 100 ψήφους εκεί πέρα, σημαντικών αριθμών εκεί πέρα. Μετά πού να το ξεχάσουν. Αναγκαστήκαν τώρα τελευταίως, αναγκάστηκε το κράτος κάτω από την πίεση της πραγματικότητας να τους διαθέσει 100 εκατομμύρια για να χτίσουν ένα καινούργιο συνοικισμό. Και από την ώρα αυτή αρχίζει το νέο δράμα. Προσπάθησαν να βρουν νέο συνοικισμό. Τέλος πάντων, να μην μακρυλογώ το λόγο, βρήκανε κάποια καμένη γη. Καμένη γη από την Καπερκαγιές. 50 στρέμματα είναι. Καμένη γη. Και πάνω στην καμένη γη απεφάσισε να χτίσει το κράτος ένα ωραίο συγκισμό με εκκλησίες, με ναός και λοιπά. Και θα βοηθούσαμε εμείς πολύ. Και ορίστη η μέρα τελετής. Να έρθει ο τελετής καταθέσεως θεμελίου λίθου. Να θέσει θεμέλιο λίθου και ορίστη η μέρα αυτή. Και ήρθανε και στρατηγοί, ήρθανε και εκπροσωποί και θα ήταν η μέρα λαμπρά. Οι δε Αιγύπτιοι πετούσανε στα ουράνια, πετούσανε. Και ετοιμάζανε βιολιά και να χορέψουν. Και ετοιμάζανε ανθοδέσμες. Οπότε ήρθε η θύελα. Δείγμα ότι είμαι θαύροι. Δείγμα ότι δεν έχουμε μέσα σπλάχνα. Δείγμα ότι ζει η Βηθλεέμ, η νύχτα της Βηθλεέμ που πήγε μια πτωχιά κόρη και χτυπούσε τα σπίτια όλα και ήταν ετοιμογέννητος. Και κανένα σπίτι δεν άνοιξε. Και αναγκάστηκε και γεννήθηκε στο στάο. Ήδη ήμαθα. Όταν μάθανε το γειτονικό χωριό ότι πάνε να καταστήσουν οι Αιγύπτιοι, λες και δεν είναι άνθρωποι και λοιπά, αμέσως επαναστάτησαν. Παναστάτησαν. Δεν θέλαμε Αιγύπτους. Δεν θέλαμε Αιγύπτους. Και ανέτρεψαν με κλωτσές την τράπεζα επάνω στην οποία ήταν η λεκάνη του αγιάσματος και ο Δήμος Σταυρό και επικολούθησε συμπλοκή. Συμπλοκή μεγάλη. Και είχαμε τραυματίας, 10 τραυματίας και ποτίστη το αίμα, η γη εκείνη, η καμένη γη με τα αίματα και ένας εκκινδύνευσε να αποθάνει και το τέλος που ήταν να ρίψουν στον επίσκοπο όλοι οι εχθροί μου ότι εγώ είμαι υπεύθυνος του τραυματισμού αυτού και ήκουσα, πήρα παράσημα. Κανείς δεν εκτιμούσε ότι ο επίσκοπος συνεχίζουν την ιερά παράδοση του γένους. Ότι ξένος είμαι και συνεργάζεται, πτωχός είμαι και υπαρκά. Κανείς σκεπτόμουν, τίποτε απολύτως. Όλοι οι ψευτοχριστιανοί σηκωθήκανε πάνω εναντίον του επισκόπου και ούτε υπουργό κατηγορήσανε, ούτε νομάρχη κατηγορήσανε, ούτε άλλο κατηγορήσανε, αλλά βρήκα την ευκαιρία να επιτεθούν οι κόμπρες εναντίον του επισκόπου. Τι είπανε και τι γράψανε, δεν περιγράφεται. Πήρα πάνω από 50 παράσημα, καινούργια παράσημα. Νέα παράσημα στο στήθος μου, εκείνο το οποίο με λύπησε περισσότερο από όλες, έχω συνηθίσει στα παράσημα του κόσμου, αλλά έχω λυπηθεί μέχρι δακρύων και έκλαψα. Διότι με εξίωσε ο Θεός να έχω ευσεβείς γονείς, πολύ ευσεβείς γονείς. Εάν κάτι είμαι, το οφείλω στην ευσεβή μητέρα μου και στον ευσεβή πατέρα μου. Ακόμα είπανε σχρές λέξεις, ακατανόμασες λέξεις για τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Με ήβρισαν καπηλικός, τα πάντα, φοβερό πράγμα. Αλλά σταματώ εδώ, συμπλήγων τα αισθήματα της λύπης μου. Άλλωστε μοίρασα στο προηγούμενο κήρυγμα έναν ακοινοθέ, όπου τα περιγράφω τα λυπηρά γεγονότα. Και αν θέλει ο Θεός θα επανέλθω να κάνω ολόκληρο κήρυγμα περί ρατσισμού. Αγάγριος ρατσισμός, όπως έγραψε η εφημερίδα. Να πετάξουν τους Αιγύπτους αυτούς που αν υπήρχε κράτος και αν υπήρχε συνείδηση, έπρεπε να έρθει ο πρόεδρος δημοκρατίας και να τους χτίσουν παλάτια, να καθίσουν μέσα οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν το ρεκόρ γεννητικότητα στην Ελλάδα, οι οποίοι αποθνίστηκαν. Ναι, τίποτε από αυτά. Και να θυμίστε, να ξέρετε πολύ καλά, θα σβήσει η σκηνή του πρώτου βίου, θα έρθει η μέρα της Πεδεύθερης Παρουσίας. Και τότε, σύμφωνα με τον αποφωνή του Απόστολου Παύλου, αυτοί οι Αιγύπτιοι θα δικάσουν. Αυτούς όλους τους δολοφόνους θα δικάσουν όλους τους γονείς, τους πατέρες και μητέρες
που δεν γεννούν παιδιά. Αυτοί οι πτωχοί, χωρίς έδαφος, χωρίς μετοχάς, χωρίς τίποτα, χωρίς μισθός, χωρίς συντάξεις, αυτοί γεννούν παιδιά. Ενώ οι άλλοι με τόσο υλικά μέσα, με εκατομμύρια, όπως ο Νάσης, μια κουρούλα έκανε και σήμερα, άμα μαθαίνω, απέθανε και αυτοί. Λοιπόν, θα δικάσουν αυτοί όλους εκείνους οι οποίοι με τελικά μέσα που έχουν περιόρισαν τα παιδιά τους σε ένα, σε δύο παιδιά και τίποτα περισσότερο. Αυτά είναι τα δυσάρεστα εκ του Βορρά, όπου εκ νέου κόμπρες με ενδάγκωσαν θανασίμως, αλλά εγώ ευχαριστώ το Θεό και λέγω και εγώ το του Ιερού Χριστοστό μου, δόξα το Θεό πάντων ένεκα. Τώρα ένας δεν φωνάζει ευχάριστα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ευχάριστα. Τώρα τα δυσάρεστα σας είπαμε, τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι από γενικότερας πλευράς, από εξεπόψεως μάχης, την οποία διεξάγει ο πιστός λαός, όχι οι αρχιερείς, όχι ο αρχιεπίσκοπος, αλλά ο πιστός λαός, εναντίον της απεσίας ταινίας Σκορτσέζε, έχω να σας παρουσιάσω τα εξής νέα ευχάριστα. Θυμήθηκα, ανοίγω πάντοτε το βιβλίο των αναμνήσεών μου, οι γέροντες ζουν με τις αναμνήσεις. Τα παιδιά και οι νέοι ζουν με το μέλλον, με τις ελπίδες του μέλλοντος. Εμείς ανοίγουμε το βιβλίο των αναμνήσεών μου, που είναι βιβλίο πολύ πικρό, διότι πέρασα πολλά στιέλα και πολλά καταιγίδα και πολλά περιπετία και πολύ πλακτό ήταν ο βίος μου ως ιεροκήρυκος κλπ. Ανοίγω και θυμούμαι με τα συγγύσεω στα παιδικά μου χρόνια. Είναι το 1912, το ενδοξότερο έτος της φυλής μας μετά το 1921. Είμαι μικρό παιδί, γονείς μας, πατεράδες, συγγενείς, φίλοι. Το χωριό μας άδειασε. 200 στρατιώτες έδωσαν στο μικρό μας χωριό. Από τους οποίους 200, μόνο οι μισοί επέστρεψαν. Και σκόρπισαν τα κοκαλά τους, όπως και όλοι οι παλαιάς. Παντού, όπου να έχουν σκορπίσει τα κοκαλά τους, τα ιστορικά σμάχτα. Μικρό παιδί είχαμε αγωνία. Και μας έστειλε η μάνα να πηγαίνουμε στο τηλεφωνείο. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο τότε. Στο τηλεφωνείο που είχε ο δάσκαλος ένα τηλέφωνο. Και καθόμαθα να ακούσουμε. Και όταν έλεγα το δάσκαλο να ακούει και να κάνει το σταυρό, ότι ήταν ευσεβής δάσκαλος, πολύ ευσεβής. Καταλαβαίναμε ότι είναι ευχάριστο το είδηση. Τι λέμε, δάσκαλε, νικήσαμε, νικούμε. Τρέχαμε λοιπόν, φωνάζαμε. Νικήσαμε, νικούμε, νικούμε. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη, πήραμε τα Γιάννενα, χτύπουσαν οι καμπάνες. Τι συναγερμόστερε εκείνο. Τι έξαρσε ήταν εκείνο. Τι ήρωε ήταν εκείνη τα παιδιά. Που πήραν την Ελλάδα από τη Μελούνα και την πήγανε μέχρι Σόφια, μέχρι Σαλτάζα, μέχρι Άγκυρα. Πάει αυτή πλέον. Ζωερόν πατριωτικό αίσθημα, το οποίο είναι το συνδεμένο αρήκτος με αυτό. Νέα λοιπόν, νέα. Όπως λοιπόν τότε τα παιδιά εμείς διαλαλούσαμε τα σνίκρα των γονέων μας στα μακεδονικά παιδεία, ούτε όπως και σήμερα ο Σάλπινγκ, Άγγελος Κυρίου, μεταδίδει στην Ελλάδα μηνύματα νίκης και θριάμβου. Νίκης από Θεσσαλονίκη. Νίκης από την Αθήνα, τα δύο μεγάλες πόλεις, αλλά νίκη από Θεσσαλονίκη. Είναι τώρα, πότε είναι Πάτρα Αθανάση, πότε, 6 Νοεμβρίου. Λοιπόν, 6 Νοεμβρίου, Κυριακή. Όχι παιδί μου, τότε ήτανε. Όχι παιδί μου, 30 ήτανε, 30 Οκτωβρίου ήτανε. Λοιπόν, 30 τέλος του μηνός, κάτω Θεσσαλονίκη, την προτροπή του ενθουσιώδους Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης έγινε συγκέντρωση εναντίον της απεσίας ταινίας του Σκορτσέζε. Λοιπόν, και ήταν χυμός βαρύς. Στη Φλόρινα το θερμόμετρο 5 κάτω από το 0. 5. Χιονιάς, φοβερός. Κι όμως, στην πρόσκληση της Εκκλησίας μαζευθήκανε από τη Μακεδονία μας και Θεσσαλονίκη πλήθη λαού μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου που χωρά 20.000 ήταν οι γέροντες που εκκριώνανε, πήγαν μέσα οι γέροντες ηλικιωμένοι. Απ' έξω από τους διαδρόμους, από το προάβλιο, οι λαοί, κάτω με ομπρέλες. Εθαύμασα τον λαό αυτό και κάτω από ομπρέλες σταθήκανε και υπέφεραν το κρύο, το τσοκτερό και ήταν νεότης. Και ακόμα εκείνο το οποίο με συνεχίζει, ήσαν μοναχοί, 200 μοναχοί από το Άγιον Όρος. Οι οποίοι κρατούσαν εσταυρωμένος και έψαλαν γλυκίδα τα άσματα. Σαν αετή επέταξαν από τις φωλιές των και ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, μιμούμενοι το παράδειγμα του μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος άφησε την Άρεμον και ήρθε στην Αλεξάνδρεια για να αγωνιστεί υπέρ της Ορθόδοξου πίστεως. Ωραία συγκίνησης. Ομίλησα και εγώ. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που είπα.
Ένα τόσο μόνο σας λέγω ότι είπα, ότι έκανα μια υπόθεση. Γιατί όταν πήγαμε και διαμαρτυρηθήκαμε, λέει, δεν επιτρέπει ο νόμος. Δεν επιτρέπει ο νόμος, δεν τα επιτρέπει. Δεν έχουμε, έχουμε ελευθερία, έχουμε δημοκρατία. Δεν μπορούμε, λέει, τέτοια πράγματα εμείς να επιτρέπουμε. Είναι ελεύθερα. Αν θέτως μηνύσετε, μηνύσετε τέτος. Αλλά εμείς είμαστε ελεύθερο έθνος. Δεν μπορούμε να τις επιτρέψουμε. Καλά, ψεύδος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπα το εξής. Υποθέσιμο λέγω, ότι τώρα λέγω ότι στη Ρωσία ζει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος αποτελεί μία αξιόλογη προσωπικότητα, η οποία είναι μία ελπής φωτός μέσα στο σκότος. Είναι ο Κορμπάτσοφ, ο οποίος πρώτη φορά εδέχθη εις τα ανάκτορα του Κρεμλίνου, ύστερα από 70 χρόνια εδέχθη πατριάρχην και όλους τους συνοδικούς και επιτρά. Και ήνιξε κατά των τρόπων της Εκκλησίας του Θεού και είναι αξιόλογος για την προσπάθεια την οποία κάνει να συμφιλιώσει Ανατολή και Δύση. Αν και η συμφιλίωση η οποία δεν έχει ως βάθρο των Χριστών, δεν είναι συμφιλίωση, είναι επιπόλωση. Εν πάση περιπτώσει η προσπάθειά του είναι αξιέπαινος και σκέπτεται να επισκεφθεί την Αθήνα, την Αθήνα να επισκεφθεί και καλώς να έρθει με φέρον των κλάδων της Ελέας. Ναι, λοιπόν, λέγω λοιπόν, είπα, αν υποθέσουμε ότι γυρίζεται μια ταινία με θέμα ο Κορμπάτσοφ και ότι τον παρουσιάζει τον Κορμπάτσοφ ότι είναι ένας λοποδίτης, ότι είναι ένας απατεώνας, ότι είναι ένας πόρνος, ότι είναι ένας ερωτήλος, ότι είναι εκβιαστής γυναικών, διαφθορές κορασίδων, ότι είναι αλήτης, ότι είναι αλήτης, θα επιτρέψει το κράτος να γυρίσει αυτή η ταινία? Δεν θα περιμένει το δικαστήριο. Αμέσως θα δώσει διαταγή τους αγγελείς να απαγορεύσουν σε όλο το κράτος την ταινία αυτή, διότι δεν θέλει το κράτος να διαταραχθούν οι σχέσεις Ελλάδος με τον ηγάτη του ρωσικού λαού. Διατράσσοντα το πείνας. Ώστε λοιπόν ο Κορμπάτσοφ, ο οποίος είναι αμφιβόλου, ο χρόνος θα αποδείξει αν έχει προσωπείο ειρήνης ή αν έχει πρόσωπο ειρήνης ή προσωπείο ειρήνης, επιτρέψει. Λοιπόν, ο Κορμπάτσοφ είναι μεγάλος, είναι πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος. Και μικρός, πολύ μικρός είναι ο Χριστός. Εκεί μένω, για μένα τον Κορμπάτσοφ δεν χρειάζεται δικαστήρια. Αμέσως. Να είστε 100% βέβαιοι. Αλλά όχι μόνο για αυτόν, αλλά και τον Πρωθυπουργό. Έχουν λογοκρισία στο ραδιόφωνο. Ας τολμήσουν από το ραδιόφωνο να ακουστούν τα λόγια που ακουστήκανε, τα λόγια που λέγονται. Αυτά που είπα για τον Κορμπάτσοφ, τα είπα αυτά τα λόγια, αυτά τα λόγια λένε για τον Χριστό. Αυτά που είπα για τον Κορμπάτσοφ, υποθετικός, αυτά τα λόγια για τον Χριστό. Ας τολμήσει τον ραδιοφωνικό σταθμό να πει ούτε μία λέξη δεν λέγεται εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας. Αλλά ό,τι δεν λέγεται εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας, λέγονται όμως εναντίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Συνεπώς, αυτό που κάνουν αυτοί σημαίνει ότι κατά την ανθρώπων συμφωνούν με την προβολή αυτής της εκκλησίας αυτής και παρέπεμψαν την υπόθεση στα δικαστήρια για να βασανίζεται εκείνο ο λαός επί τόσο χρόνο. Εν τούτης, ύστερα από το συλλητήριο αυτό στη Θεσσαλονίκη, δεν περάσαν δύο μέρες και το δικαστήριο, κατά από την πίεση της κοινής γνώμης, εξέδωκε απόφαση κατά της ταινίας του Κοτσόλτσα. Νίκη εναντίον, νίκη. Νίκη λοιπόν, ναι, νικήκαμε στα Θεσσαλονίκη, εορτάσε Θεσσαλονίκη την νίκη αυτή, την οποία επέτυχαν εναντίον της απεσίας αυτής της ταινίας, σατανικής ταινίας, γιατί κανείς άλλος δεν ύβρισε τόσο πολύ τον Χριστό όσο τον ύβρισαν αυτός ο Κατζάκης και η ταινία την οποία προέβαλε. Νίκη ακόμα και στην Αθήνα. Εδώ όχι αρχιεπίσκοπος, εδώ όχι επίσκοποι, εδώ όχι θεολόγοι, αλλά ο μικρός λαός, ο πιστός λαός. Το ίσχυε η αρίστου υψίστου και θρησκευτικά σωματεία. Τα σωματεία αυτά υπέβαλαν αναφορά, μήνυση στα δικαστήρια και έδωσε μεγάλη μάχη, έδωσε μεγάλη μάχη στα δικαστήρια. Δικαστήρια εκεί, μέσα στα δικαστήρια, και εξέδωκαν την περασμένη, πότε ήταν, την περασμένη αυτό, προχθές, εξεδόθη απόφαση πάλι stop εναντίον της προβολής της ταινίας. Και είναι αυτό μια ωραία νίκη του μαχωμένου της ταινίας. Αλλά γυρνάει το ερώτημα. Έπρεπε να περάσει ένας μήνας ολόκληρος, να χυθεί αίμα, να τραυματιστούν άνθρωποι,
να τρέξουν τα δικαστήρια, να επιστρατεύσουν με δικηγόρους, να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, ο πιστός λαός. Έρθει να περάσει ένας ολόκληρος μήνας ταλαιπωρίας του λαού μας για να βγάλει απόφαση στο δικαστήριο. Και εντωμεταξύ να παίζετε, ορθώς έγραψε η αιστεία. Θα συνιστώ, παίρνει την αιστεία. Βοηθήστε την αιστεία, θα σβήσει η αιστεία. Και είναι κρίμα. Κρίμα να σβήσει μια τέτοια σπουδαία εφημερίδα, η οποία αποτελεί τίτλο τιμή. Μη ανήκουσε στα κόμματα, αλλά λούσε την αλήθεια. Και είναι φρικτό πράγμα, όπως σας είπα. Άλλες εφημερίδες να έχουν 200.000. Να κόθησε και αυτή μόλις 6-7-7.000. Είναι και αυτό μια απόδειξη ότι ο λαός μας έπαψε πλέον να εκτιμά τις μεγάλες προσπαθίες του έθνους μας. Λοιπόν, όπως γράφει πολύ καλά η αιστεία, έπρεπε να ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ ο λαός μας και να χυθεί αίμα και φόνοι ακόμα θα γινόταν. Φόνοι. Γιατί δεν ανέχεται ο λαός μας να ευρίζεται ο Χριστός. Έπρεπε λοιπόν τόσο πολύ να ταλαιπωρηθεί ο λαός μας και δεν ευρίσκεται ένας χριστιανός αγγελεύς. Δεν ευρίσκεται ένας χριστιανός αγγελεύς να πει stop. Αλλά αυτοί που πήγανε, ο κύριος αγγελεύς, ο κύριος Γαβρίλης, το όνομά σου, το όνομά του, επήγε, τα είδε και είπε τα βάσια είναι, δεν προσβάλλεται το δικαιωτικό έστω. Λοιπόν, έτσι είναι νίκη. Νικήκαμε, φωνάζουν οι Θεσσαλονικείς. Ναι, νικήκαμε, φωνάζουν οι Αθηναίοι. Αλλά ακούτε και μια ακόμα φωνή ότι ακούσαμε και ο άγγελος της νίκης σαλπίζει στην Αθήνα και έναν αίων. Συμπεσαλπίζει εκ μέρους, εκ του σώματος ιεραρχίας που συνήθε η ιεραρχία μας. Τι συνέβη? Έκαναν εκλογάς. Προεκήρυξαν εκλογάς αρχιερέων. Είχαν γράψει αρχιερές. Δεν το πρόγραμμα της ημερεσίας απαγορεύεται αυστηρός παν άλλο θέμα. Έβαλαν εκλογή του ενός, εκλογή του άλλου, εκλογή τέσσερα εκλογής. Πολύ καλά, δεν τους κατηγορούμε και οι αρχιερείς ήταν γκέινε. Και έβαλαν κατόπιν άλλα μικρά θέματα. Έγκριση μουσείου, έγκριση ορφανοτροφείου, έγκριση γυροκομείου, έγκριση ιδρυμάτων κλπ. Και απαγορεύεται το παν. Δεν επιτρέπεται κανείς να διασπάσει το φράγμα που λέγεται ο πρόγραμμα της αυτής. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού ανέβηκα στο βήμα. Λέω, έχω κάτι να πω με το πρόγραμμα. Φωνάζανε. Θα πω κάτι με το πρόγραμμα. Ότι παραπάνω από τα θέματα που είπατε, παραπάνω από τις εκλογές που θα κάνετε, παραπάνω από όλα, είναι ένα κορυφαίο θέμα που χαίρει το ελληνικό λαό και αυτό είναι η ταινία. Οικούσαν φωνέ αμέσως διαμαρτυρίας. Δεν λέγω τους αρχιερείς. Δεν πρέπει να κατηγορήσω κανένα. Αρχιερείς έξω από το πρόγραμμα. Λοιπόν, απήντησα και είπα, εάν δεν το βάλετε το θέμα αυτό πρώτον εδώ στο πρόγραμμά σας, εγώ φεύγω και διαμαρτύρομαι ενώπιον του ελληνικού λαού. Λοιπόν, σε παρακαλώ, αφήστε αυτά. Εν τέλος, κάτω από την πίεση αυτή, ιδίως δεν βοήθησε πολύ ο Κασανδρίας περιέργος, ο Κασανδρίας ο Συνέσιος. Βοήθησε πολύ και τέλος λοιπόν, και σε τάχτη που είναι ο κύριος, το είπα να το βρείτε, το φέρετε το εκείνο που είναι ο κύριος Ευσταθείου, σας είπα να το βρείτε, δεν το πήρα. Λήψης του, καταδικάζει την ταινία, όχι καταδικάζει την ταινία, προχώρησε πολύ. Και τι είπε? Αναθεματίζομαι αυτούς που φτιάσανε την ταινία. Επίσης είπε, αναθεματίζομαι αυτούς τους διευθυντάς σημειωτογράφων οι οποίοι προβάλλουν δια 300 αργύρια την κατηραμένη ταινία. Ακόμα δε δεύτερος, πρώτος αναθεματισμός. Ανάθεμα, ή της ουφιλίσουν Χριστού, ανάθεμα έστω. Και ο τρίτο και το δέκα, ακόμα το άλλο, ότι αφορίζομεν με αφορισμόν, διάκολα δηλαδή αφορισμόν, εκείνους οι οποίοι πάνε και βλέπουν την ταινία και γελάνε. Ω κόσμε, κόσμε, ο ντουνιά ψεύτη, ψεύτη ντουνιά. Με τι μάτια βλέπεις τέτοια εικόνα? Λέγει ο πολέμης, ο ποιητής, σε μια περίπτωση, σε μια
σε μια περίπτωση, σε μια αυτή, ότι ο Χριστός θεράπευσε έναν τυφλό. Άνοιξε πάνω στα μάτια του και τον έκανε και είδε τα μάτια, άνοιξε τα μάτια του. Και από τότε τον ευγνωμονούσε τον Χριστό. Και όταν κατόπι έμαθε ότι τον σταυρώνουνε, επλησίασε κοντά στον Γολγοθά, λέει, ο ποιητική αδεία, λέει ο Πολέμης, και όταν τον είδε επάνω να τρέχουν τα αίματά του σε λενή κατάσταση, να τον φτύνουν, λέει, Χριστέ, πάρε μου τα μάτια και κάνουμε τυφλό να μην σε βλέπω έτσι. Αφοριστήκαν αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα και γελάνε και καχάζουνε να βλέπουν την κατηραμένη ταινία. Τώρα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή ο αφορισμός και πρέπει οι αρχιερείς να φορέσουν τα ομοφόρια τους και να αναθεματίσουν αυτόν τον Εβραίο ο οποίος κατασκεύασε αυτή την ταινία έργων σιωνισμού, αλλά να φωτίζουν και αυτούς τους διευθυντάς των κινηματογράφων. Αυτές είναι οι νίκες που επραγματοποιηθήκανε. Τώρα πάμε σε ένα δυσάρεστο. Δεν πάμε τα πούμε. Πότε το ευχάριστο και πότε το δυσάρεστο. Το δυσάρεστο. Το δυσάρεστο είναι δύο τα δυσάρεστα. Το ένα δυσάρεστο και τελειώνω τον λόγο. Το ένα δυσάρεστο, αγαπητοί μου, είναι ότι σε μια τελευταία συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου ομίλησα, έσπασα το φράγμα πάλι του προγράμματος που ήταν μια μικρά και ασήμαντα και είπα ότι έχω να είπω ολίγες λέξεις για τις ιεροτονίες που έκανατε. Δεν έχω τι εγώ συγκεκριμένο εναντίον ουδενός από αυτούς που χειροτονήσατε. Δεν είμαι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ερευνώ τους κοιτώνας των αρχιερέων. Ούτε εξετάζω το ιδιωτικό βίο του ενός και του άλλου. Παραλέγω μόνο τα δημόσια σκάνδαλα. Αλλά στη χειροτονία ενός είμαι αναγκασμένος να σας πω ότι χθες το πρωί-πρωί ένας δημοσιογράφος, αδιαφορώ ποιος είναι ο δημοσιογράφος, του στιμού μόνο δημοσιογράφος, ο Θεός θα τους κρίνει ημέρα κρίσεως, ετυχοκόλλησε στη μητρό, επέδωσε με δικαστικό κλητήρα μία μήνυση υπογεγραμμένη από αυτόν και ζητεί να γίνει ανακρίσεις εναντίον ενός εκ των χειροτονηθέντων. Δεν λαμβάνω καμία θέση. Εκείνο το οποίο λαμβάνω είναι και παρακαλώ για να μην εξπάσει νέο σκάνδαλο χειρότερο από το σκάνδαλο του Πρεβέζης, για να μην εξπάσει νέο σκάνδαλο το συμφέρον του ιδίου, το συμφέρον της Εκκλησίας, το συμφέρον του Αρχιεπισκόπου, το συμφέρον και η τιμή της Αρχιεσίας, προτείνω να γίνει αναβολή της χειροτονίας έως ότου διαρευκαλυνθεί η κατάσταση. Μόλις είπα τα λόγια αυτά, δεν πρόλαβε να τελειώσει, θύελα, εξ όλων των θεωρίων της Ιεράς Διαρκούς Συνόδου. Τι ένας δε αρχιερεύς, ας μην τον αφαιρώ, τον συγχωρώ εκ βάθους καρδίας, τι έκανε, ότι αυτή την ενέργειά μου, η οποία ήταν έκφραση πόνου και αναστεναγμού για την Εκκλησία μου, που δεν θέλω να ακούω σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία μας και θέλω να ακούω πάντα επένωση κλπ. Και θα ήμουν ευτυχής εάν εμείνει αυτός, εμείνει. Εγώ έχω μείνει σε έναν γκάσκα, γιατί η τιμή του αρχιερέως είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον οποιονδήποτε συκοφάντη να διαβάλει. Και είναι άξιος επένου ο πυρός, ο οποίος κάποτε ένας δημοσιογράφος τον αυτό και τον εμείνησε και δικάστηκε. Ο άνθρωπος κατρώθησε να ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν μπορούμε να περιφρονήσουμε την κοινή γνώμη. Και μάλιστα να περιφρονήσουμε μήνυση επισήμως, κανονικώς και νομίμως υποβλημένη, δεν είναι παράδεκτο. Παράδεκτο. Λοιπόν, και θα ήμουν ευτυχής να βγει αυτός αθώος και να δικαστεί ο δημοσιογράφος φυλακή. Για να μην είναι τόσο εύκολο οι άνθρωποι στο εξής να κατηγορούν τους αρχιερείς και τους κύρους, διότι έχουμε ένα λαό ο οποίος ρεύει προς την κατηγορία. Αλλά εδώ είναι μήνυσης με στοιχεία. Τίποτα. Λοιπόν, όλοι ακούστε αυτό, αμέσως σηκωθήκαν ένας αρχιερεύς εκ των νεοτέρων και την ενέργεια αυτή, την οποία με πόνο ψυχής και με δάκρυα ακόμα είπα, την ενέργεια αυτή, την οποία η εκδήλωση του πόνου και των δακρύων μου και των αισθαναγμών μου, η ενέργεια αυτή θεωρείται εκδήλωση τρέλας, ότι είσαι τρελός. Τρελός. Και ανέσυραν και θανέσυραν και όπως επί δικτατορίας που είναι εξαιτώ την κατάσταση, διότι είχαν την αξίωση, δεν κατηγορώ κανένα, είχαν την αξίωση μέσα στο ναό να εκφωνούνται πολιτικοί λόγοι και να εκθιάζουν την επανάσταση, τη δικτατορία, είπα εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά μέσα στο ναό θα ακούνετε μόνο Ευαγγέλιο και μόνο Ευαγγέλιο και αν θέλετε να μιλείτε, βγείτε έξω. Και τότε η δικτατορία,
Έστειλε επάνω, τα γνωρίζετε αυτά, έχω βγάλει βιβλίο εξέστημεν, επολιόρισαν τη Μητρόπολη εν καιρό νυχτό στάγμα ολόκληρο. Και έστειλαν 3 ιατρούς, καθηγητάς πανεπιστημίου, να με εξετάσουν και να με κλείσουν το ψυχιατρίο. Διότι είναι τρελός σήμερα ο άνθρωπος ο οποίος λέει την αλήθεια. Είναι τρελός ότι σήμερα ο άνθρωπος λέει την αλήθεια και το κύρος. Λοιπόν, το ίδιο το παράσημα αυτό που είχε παλιώσει εις αποθήκας της δικτατορίας, το ανέστερε αυτός, το εστίλβωσε και θέλησε εκ νέου να τιμήσει, να δώσει εις εμέ. Βέβαια, προκάλεσε αυτό αγανάκτηση όλων των ιεραρχών, οι οποίοι τον εκάλεσαν εις την θέση των. Αλλά το λυπηρό είναι ότι η υπόθεση δεν μπορεί να προαχθεί και παραμένει ούτω πως εκκρεμής και βρίσκομαι αναμονή εξελίξεων μέσα στην Εκκλησία, Εκκλησία του Χριστού. Αυτό είναι το παράσημο, το καινούριο. Βλέπετε κόμπρες με δαγκώσανε και πάνω στη Φλόρινα και εδώ στην Αθήνα και πως στέκομαι και πως ευρίσκομαι, ο Θεός γνωρίζει, διότι λέει και ο προφήτης, ρίσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τις εντολάς ως φόδρας. Ένας δε άγιος αρχιμανδρίτης, σπουδαίος αρχιμανδρίτης, μεγάλης αξίας, πνευματικός άνθρωπος, είναι κανείς από τις καλά μας. Καλά μας. Λέγεται Ανδρώνης, Πολύκαρπος Ανδρώνης, προϊστάμενος αδελφότητος ή το αυτός, της αδελφότητος. Αυτός έλεγε, τον ήξερα να λέει, με αναπλοϊκή γλώσσα, Θεέ μου, λέει, είμαι ιεροκήρυκας, είμαι κληρικός. Ένα ρουσφέτη σου ζητώ. Ένα ρουσφέτη σου ζητώ, Θεέ μου. Ποιος θέλει, να μην με συκοφαντήσουν. Γιατί αν με συκοφαντήσουν, δεν έχω όρεξη ούτε να λειτουργήσω, ούτε να κηρύξω πλέον. Ρίσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τις εντολάς τους φόδρας. Και όπως μια γυναίκα τίμια αποθνήσει από τον καημό της, όταν συκοφάνται είπαν ότι είναι άτιμος και πλέον ο άντρας της τη βλέπει με βλέμμα δυσπιστίας, έτσι ακριβώς και ένας κηρυκός, ο οποίος πρέπει να έχει την ευθυξία γυναικός τιμίας, δεν μπορεί πλέον να δράσει μέσα στην κοινωνία όταν τη αυτής κόμπρες δαγκώνουν θανασίμως την τιμή και την υπόλοιψή του. Ταύτα αγαπητοί μου, σας είπα τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα. Ένα τώρα δυσάρεστο. Αλλά εξαρτάται το δυσάρεστο, εγώ το θέτω υποψηφορία. Να είναι δυσάρεστο, είναι μάλλον ευχάριστο. Εγώ το λέω ευχάριστο. Εγώ το λέω ευχάριστο. Είναι ο θάνατος. Αλλά ο θάνατος προ Χριστού ήταν, ο θάνατος ήταν φοβερός στους ανθρώπους. Αλλά μετά το Χριστό, αν το πιστεύουμε, ας αδειάσουμε την αίθουσα. Ας αδειάσουμε την αίθουσα. Προσδοκώ ανάση νεκρών και ζητούμε αν το αιώνας αμήν. Εάν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, σύμβολο της πίστεως, τότε ο θάνατος δεν είναι πλέον τρομερός. Και όπως ψάλλει η ωραία εκκλησία μας στην παρακλητικό κανόνα, στην παρακλητική, ο θάνατος λέει προ Χριστού ήταν φοβερός στους ανθρώπους. Μετά τον Χριστό, μετά την ανάστασή του, ο άνθρωπος είναι φοβερός στο θάνατο. Έτσι μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Συνεπώς, εδώ και όπως έλεγε και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν τον πιάσανε, τον οδηγήσανε στον ναό ποταμό και είδε όταν τον κρεμάσουνε, χαμογέλασε. Χριστέ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστέ. Σε ευχαριστώ, Χριστέ. Σαν να έκανε σε πανηγύρι να πήγαινε, σαν να πήγαινε σε γάμο, σαν να πήγαινε στην Ιερά Παστάδα του νυμφίου της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, όπως εσύ έχεις το αίμα σου για μένα, σε ευχαριστώ που με αξιώνει να έχεις και εγώ το αίμα. Ωραία ημέρα αυτή είναι, η μέρα του μαρτυρίου. Πολλοί θνητοί, πολλοί δε μάρτυρες, μάλιστα κλπ. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Φραγκίσκος, ο Ασίζης, ο νεότερος αυτός Άγιος Δυτικής Εκκλησίας, έλεγε: αδελφέ, θάνατε. Αδελφέ, έλα, λέει κοντά μου, έλα να με πάρει στα φτερά σου να πάω κοντά στο Χριστό. Έτσι είδε. Πες μου πώς διατίθεσαι με το θάνατο, να σου πω πόσο καρατίον είσαι. Πες μου πώς διατίθεσαι απέναντι του θανάτου, να σου πω πόσο καρατίον είσαι. Ατρόμητον, ατρόμητον πρέπει να βαδίζομαι στα σημέρα μέσα στον θάνατο. Και ομάζεται τον θάνατο, τον μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, υπό την πλευρά αυτή, δυσάρεστο μεν στην γλώσσα του κόσμου. Ευχάριστον όμως και ευχάριστον. Είναι και αυτό για τους χριστιανούς και θεωρείται ημέρα γεννήσεως. Οι πόντοι μέχρι σήμερα διατηρούν την ανάμιση αυτή και την ημέρα αυτή κάνουν τραπέζι. Γιατί το όνομά του είναι κανείς πόντιος. Μακαρία τη λένε. Μακαρία τη λένε. Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερα ότι ετοιμάσει τόπος αναπαύσεως. Και ότι ούτως είναι ο θάνατος προκειμένου περί ενός εξόχου ιεράρχου της Εκκλησίας Ελλάδος του πατρός Ιερονύμου Κοτσόνη. Ο Μιλών, ο οποίος εκοιμήθη την περασμένη Τρίτη, εκοιμήθη και ενταφιάστη κατ' εντολή του ως απλούς μοναχός εις τα Ιστέρνια την ιδιαίτερα του πατρίδα. Ο Μιλών γνωρίζετε πολύ καλά ότι διεξήγαγα πόλεμο, δεν συνεφώνησα. Υπήρξα, τον εκτιμούσα, τον αγαπούσα, αλλά όταν έγινε αρχιεπίσκοπος
αντέστη, να μιλήσουμε την γλώσσα της γραφής, αντέστη το Ιερονύμο, όπως ο Παύλος αντέστη το Πέτρο, αντέστη το Πέτρο, αντέστη και εγώ το Ιερονύμο, διότι σε μερικά σημεία δεν ορθοτομούσε των λόγων της αληθείας όσον αφορά τους ιερούς κανόνας και όσον αφορά την κάθαρση της Εκκλησίας, όχι βάση κανόνων, αλλά αυτά. Αλλά αυτά ήταν άλλα ζητήματα. Μόνο και διαλόγους. Αλλά πρέπει να είπε, όπως το είπα, ο μεν Ιερώνυμος υποχωρώ στην κυβέρνηση, στην λεκτορία, λεκτικός διέγραψε, μου το είπε ο ίδιος. Εγώ, πάτερ μου, αναγκάστηκα λεκτικός να διώξω. Εγώ να διώξω τους κανόνας. Εγώ είμαι καθηγητής Καρδίου. Αυτοί λοιπόν, λεκτικός, ενώ οι αυτοί που τον πολεμούσαν και φαινόταν, συμφωνούνται με εμένα, λεκτικός. Ο μεν Ιερώνυμος λεκτικός απέβαλε τους κανόνας. Αυτοί δε πρακτικός έδιωξαν τους κανόνας και σφαγίασαν 12 αρχιερείς τιμίους με βάση αντικανονικού και αντικριστιανικού νόμου. Λέγανε τότε κανόνες, 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 κανόνες. Και μετά πήραν τη μάχαιρα της δικτατορίας και σφάξανε 12 τιμίους ιεράρχας. Το έγκλημά τους λοιπόν ήταν υποκρισία αυτή. Λέγανε κανόνες. Αν είσαι με τους κανόνες, πρέπει όχι μόνο λεκτικός να είσαι, αλλά και πρακτικός να είσαι και να είσαι τηρητής των γερών κανόνων. Ταύτα λοιπόν, αγαπητοί μου. Έπειτα είναι δε προς τιμήν του, είναι φαινόμενο μοναδικό ότι με πρότεινε να γίνω και επίσκοπος. Πράγμα το οποίο εξακολουθώ να φρονώ, εάν έπρεπε να δεχθώ ή όχι. Το εξακολουθώ να φρονώ. Δεν ξέρω. Ο Θεός θα αποδείξει εάν έπραξα καλός ή κακός να δεχθώ, διότι είχα πείμνιον εγώ στην Αθήνα εσάς τους εκλεκτούς χριστιανούς των Αθηνών, με τους οποίους εργάστηκα 16 ολόκληρα χρόνια σε διαφόρους αγώνες. Έγινε. Μετά, εκείνος μεν έπεσε. Μετά, είναι τώρα 4-5 χρόνια που ακούω από το τηλέφωνο μια φωνή. Αυγουστίνε μου λέει, ποιος είστε παρακαλώ? Ο Ιερώνυμος είναι. Εορτάζουμε την ίδια μέρα. Λέει, με δέχεσαι πάνω στη Φλόρινα? Λέω, πώς σε δέχομαι, λέω. Σε δέχομαι. Να ανεβείτε επάνω, να σε υποδεχθώ. Όντως λοιπόν ανέβηκε επάνω στη Φλόρινα και τον υπεδέχθηκα με τα μεγάλη χαρά και συγκινήσεως και χτύπησε τις καμπάνες και μαζεύτηκε ο κόσμος της Φλωρίνης κατάμεστος μέσα ο Μητροπολικός Ναός και ενώπιον όλου του ναού τον προσεφώνησα και ζήτησα συγγνώμη από αυτόν για την πικρία που τον επότισα. Ενώπιον όλου του λαού. Έκλαιγε αυτός, έκλαιγε ο λαός, έκλαιγα κι εγώ. Και αυτή η μέρα ήταν η ωραιότερη ημέρα, μια από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής μου που συμφιλιώθηκαμε μέσα στο ναό, διότι συνηθίζω το καλάμι το χτυπώ όταν είναι όρθιο. Όταν πέσει δεν το χτυπώ το καλάμι, είναι άνανδρον και δεν είναι άξιον αυτής. Έπειτα πάλι προτεσάρων τεπάν μενών, εντωξύ έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο, εισθένησε όπως ο πάτερ Καλύβας, με τους οποίους είμαστε συμμαθητές. Εγώ, ο Καλύβας και ο Ιερώνυμος είμαστε συμμαθητές. Οι δύο αυτοί έπαθαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο, με παίρνει μια μέρα, μου λέει, Αυγουστίνε, τι κάνεις, εδώ. Θα πω κάτι, είναι περήφανο αυτό, αλλά συγχωρέσατε με, διότι είναι μια απάντηση στην κόμπρα που εξφεντώνησε ότι είμαι τρελός και πρέπει να εγκλειστώ εκ νέου στο ψυχιατρίο και να πάψω να κηρύττω και να μιλώ. Λοιπόν, είναι μια απάντηση. Μου λέει, θέλω, λέει, προτού να πεθάνω, να σε δω. Θα κατεβώ να σε δω, λέει. Αλλά επειδή δεν ξέρω, λέει, θα σου πω, λέει, κάτι λόγο, λέει. Ποιο λόγο θέλω να πεις? Ότι αν με ρωτήσει κανείς ποιο είναι το καλύτερο έργο που έκανα στα 7 χρόνια που διώκησε την Εκκλησία της Ελλάδος, λέω, ποιο είναι το καλύτερο σου έργο? Ότι σε έκανα επίσκοπο. Συνεκινήθηκα πολύ και το απήντησα ως εξής. Όχι, μακαριότατε, λέω, όχι. Εχειροτώνεις άλλους οι οποίοι είναι πολύ καλύτερα από εμένα. Μην το λέτε αυτό. Δεν μ' αρέσει, λέω. Δεν μ' αρέσει. Και είχα σκοπό να το συναντήσω και κάτω. Επίσης, δε, ο Στσίκνια ως αυτό έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο, πολύ σπουδαίο, «Είσαι Χριστιανός». Είναι σπουδαίο βιβλίο αυτό, βάση του Χριστόμου διδασκαλία. Ετοίμαζε ένα άλλο βιβλίο, συντακτικό βιβλίο, το οποίο θα ήταν το Στσίκνιον άσμα της ζωής του, αλλά δεν πρόλαβε να το γράψει και απευθύνομαι προς τους συμπαθούντες αυτών ιεράρχας, ιδιαίτερος δε προς τον Άγιον Αττικής, έτσι τον ονομάζω, τον αγαπητόν μας, τον Λόγιον, τον μορφωμένον, τον Γκατζαρούλη, τον Νικόδημο, όποιος τον γνωρίζει, τα σέβη μου, και να του πείτε να βρει τα σημειώσεις και να γράψει το βιβλίο αυτό το οποίο είναι σπουδαίο. Τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Ελησμονήσαμε τα λόγια του Χριστού. Εξεδόθη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ποιος το έχει? Πού είναι, παιδί μου, πού είναι ο Ιησός?
Σε παρακαλώ. Εδώ είσαι παιδί μου. Να μου το φέρεις αύριο, ακούς. Σε παρακαλώ. Γιατί τον κατεπανάληψε τον. Καλά, είναι σπουδαίο το βιβλίο. Ελισμονήσαμε τα λόγια του Χριστού. Λέμε, αλλά δεν τα σκεπτόμεθα. Και έχει μεγάλη σημασία τα λόγια του Χριστού. Σας είπα κι άλλοτε, επιτρέψατε με, μου δίνετε διορία 4 λεπτά. Σε παρακαλώ, φέρνω το βιβλίο αύριο, ακούς. Πού, μήπως πουλείται πουθενά, πότε βγήκε. Καλά, ευχαριστώ, να σε δω κι αύριο, ακούς, να σε δω παιδί. Λοιπόν, έλα να με ζείτε, αλλά μπορεί να μην βρεις εδώ, βρεις τα παιδιά εδώ να το δώσω. Αν τώρα σε θέλω να σε δω, όταν κατεβώ κάτω να σε δω. Μόνο σε έναν θα σε δω, ακούς. Να σε δω τώρα, κατεβώ κάτω, σε δω. Όταν κατεβώ. Λοιπόν, το βενέρω. Τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Τα λησμονήσαμε αρχιερείς, τα λησμονήσαν αρχιεπίσκοπος, τα λησμονήσαν θεολόγοι, τα ενθυμείται ο ταπεινός λαός μας. Πώς παράδειγμα, σας το είπα κι άλλοτε, το επαναλαμβάνω και τελειώνω το λόγο. Ότι ήρθε μια μέρα στρατηγός στη Μητρόπολη μου. Σωματάρχης, πλάκα τα γαλόνια. Λέω και το όνομά του, Θεοχαρόπουλος λέγονται. Από κάτω από την Ιχαλία, κάτω από την Πύργο, από εκεί πέρα. Σωματάρχης. Λέω, συνηθίζω. Έχεις γυναίκα? Έχει γυναίκα. Παιδιά έχω? Δύο παιδιά έχω. Μα δύο παιδιά, λέω, τι κατάρα είναι αυτή. Περάσατε στα 20 χρόνια που είμαι επίσκοπος, περάσατε 30 στρατηγοί περάσατε. Δύο. Με αυτοκίνητα, με μισθούς κλπ. Δύο. Τι πράγματα είναι αυτά, λέω. Αυτός συγκινήθηκε πολύ και με δάκρυα μου είπε το εξής. Θα σου πω την ιστορία μου, λέει. Εγώ κατάγομαι από ένα μικρό χωριό της Ηλίας. Ο πατέρας μου ήταν πάμπτωχος. Ο πατέρας μου φορούσε τσαρούχια, λέγει ο στρατηγός. Ό,τι εκλάδευε αμπέλια, μάζευε ελιές, έσκαβε τη γη, τα χωράφια και πίνε στα ποτάμια και ψάρευε και μάζευε ψαράκια στον Αλφιό ποταμό εκεί πέρα κλπ. Πόσα παιδιά έκανε ο πατέρας μου, μη γελάσετε. Ο πατέρας ο πτωχός στρατηγού έκανε 15 παιδιά. Και ξέρεις τι σειρά λέω εγώ? Λέω, τι σειρά έχεις εσύ, λέω. Λέω, εγώ είμαι ο τελευταίος. Πού περίμενε ο πτωχός αυτός πατέρας του το τελευταίο παιδί να γίνει στρατηγός? Τα παιδιά είναι λαχεία, από τον ουρανό λαχεία. Παίρνεις 10 λαχεία, 0, 0, 0, 0, οπ, το τελευταίο, διαμάντι, 1 εκατομμύριο. Δεν έχω καιρό, θα σας αναπτύξω. Γιατί τα τελευταία παιδιά είναι τα καλύτερα παιδιά της ανθρωπότητας. Δολοφονείτε. Και τον εαυτό σας και την οικογένειά σας και την πατρίδα. Θα σας το αποδείξω τετραγωνικός, επιστημονικός και γεωγραφικός ότι τα τελευταία παιδιά είναι τα καλύτερα παιδιά της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Και τον ρωτώ κάτω, πόσο πατέρα σου, λέω. Δεν κάνει 15 παιδιά, λέω, τόσο πτωχός. Ξέρεις τι μου είπε, σκότει όρθιος. Ξέρεις τι μου είπε. Με στενεκλώνησε. Επίστευε στο μεγάλο δύναμο που τρέφει τα κοράκια. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο. Εμβλέψανε τα πυτεινά του ουρανού. Εμβλέψανε τα πυτεινά. Το λησμονήσανε δεσποτάδες. Αρχιεπίσκοποι, θεολόγοι. Τον θυμήθηκε αυτός ο φτωχός πατέρας του που με την πίστη ότι ο Θεός τρέφει τα κοράκια του ουρανού και θα αφήσει τον πατέρα και τη μάνα. Αυτός το εφήρμοσε. Λησμονημένα χαίρο και αγάλαμε και αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρά. Χαρά, διότι το βιβλίο αυτό το εξέδωκε που τον ενόχλησα πολλές φορές. Πολλές φορές τον ενόχλησα. Και είναι το κύκλιο νάσμα. Δεν σπανίως στην ιστορία θα παρουσιαστεί αρχιεπίσκοπος, αλλά αντιστοιχώς διώξε την Εκκλησία υπό δυσμενή συνθήκα, δυσμενεστάτη συνθήκα, υποδιατορικό, και είχε πόθον βαθύ και πόθον μεγάλο. Και μετέφρασε το βιβλίο που το διαβάζω και κλαίω. Τον Πάολο τον Χόντζερν, τον διαβάστε. Είναι σπουδαία αυτή. Ταύτα τα ολίγα. Ως μνημόσυνο είπα και τα δέοντα στην Ρασύνοδο και ομίλησε εκεί καταλήλως. Και τώρα τελειώνοντας τον λόγο αυτόν, όρθιοι παρακαλώ να ψάλαμε όλοι, να είπαμε αιωνία ηρωνίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αιωνία αυτού η μνήμη. Ψάλετε όλοι, ψάλετε όλοι, ψάλετε, ψάλετε. Θέλει ο Θεός και ζω και μου δώσει ο Θεός παράθεση ζωής, την άλλη Κυριακή σε 7 η ώρα εδώ θα είμαι εδώ πάλι.
Όλοι μαζί. Κανονικά το σταυρό σας. Η φωνή σας, η καρδιά σας στο Θεό. Και η φωνή σας μέχρι τα άστρα. Διευχών των Αγίων, Πατέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός.